έχουν τρίτο χαμηλότερο δείκτη γεννήσεων στην Ευρώπη μαζί με την Ιταλία, μετά τη Γερμανία και την Πορτογαλία, καταγράφει η Ελλάδα, την ώρα που οι προβλέψεις σκιαγραφούν ένα ζωφερό μέλλον. Οι εκτιμήσεις για τα επόμενα 30 χρόνια μιλούν για μια κοινωνία στην οποία τα παιδιά και οι έφηβοι δεν θα ξεπερνούν το 12% του πληθυσμού, η μέση ηλικία των κατοίκων θα αγγίζει τα 50 χρόνια και οι οικονομικά ενεργοί πολίτες θα είναι στην καλύτερη περίπτωση 3,7 εκατομμύρια. Να σκύψουν πάνω από το πρόβλημα της υπογεννητικότητας και του δημογραφικού, γιατί δεν είμαστε στο παραπέντε τώρα, είμαστε στο και πέντε. Λοιπόν, και θα πρέπει να δοθούν μέτρα προς τις οικογένειες, είναι το οικονομικό κομμάτι. Σύμφωνα με την Γενική Γραμματέα της Πανελλήνιας Ομοσπονδίας Τριτέκνων, Σούλα Βακουφτσή, στην υπογεννητικότητα συντελεί η αύξηση της ηλικίας κατά την οποία πλέον οι Ελληνίδες γεννούν τα παιδιά τους. Είναι χαρακτηριστικό ότι με βάση τα στοιχεία της Ελληνικής Στατιστικής Αρχής, το 2050 η Ελλάδα θα είναι μια χώρα με πληθυσμό 8 εκατομμυρίων πολιτών. Δεν επιθυμούμε τη μείωση του πληθυσμού μας. Δεν επιθυμούμε μια χώρα γερόντων. Να δώσουμε μια νότα αισιοδοξίας και προτροπής στα νέα ζευγάρια που αντιστέκονται στον κατήφορο της υπογεννητικότητας και επιτέλους ας γίνουν ενέργειες τώρα για να αναστρέψουμε την κατάρρευση. Όλοι προτάσουμε το θέμα το οικονομικό πρώτα, αλλά δυστυχώς όταν δεν υπάρχουν παιδιά δεν υπάρχει και οικονομία. Το 1961 στην Ελλάδα οι πολίτες άνω των 65 ήταν το 8,3% του συνολικού πληθυσμού και οι κάτω των 14 ετών ήταν το 26,2%. Το 2020 οι άνω των 65 ήταν το 22,3% ενώ κάτω των 14 ήταν μόλις το 14%. Ο μέσος όρος των Ελλήνων ήταν 43 χρόνια σε αντίθεση με την Ευρωπαϊκή Ένωση. Αυτό που συμβαίνει δεν πρέπει να μένει στα λόγια, πρέπει να προχωράμε παρακάτω. Τι είναι αυτό, γιατί δεν γεννάνε παιδιά οι Έλληνες, μήπως γιατί δεν βοηθούνται, μήπως γιατί οικονομικά δεν υπάρχει κάτι σταθερό από το βρεφονιπιακό σταθμό, από τη στήριξη της μονογονεϊκής οικογένειας, από τη στήριξη καθ' όλη την πορεία των παιδιών, είτε αυτό λέγεται εκπαίδευση, είτε αυτό λέγεται διαμονή. Με σημερινά δεδομένα, οι θάνατοι σε δύο νομούς, σε νομό Χανίων και νομό Ρεθύμνης, φτάνουν τους 476, σε αντίθεση με τις γεννήσεις, όπου μόνο στο Δήμο Χανίων έχουμε 365. Χαρακτηριστικό της έλλειψης κινήτρων σε νέα ζευγάρια και οικογένειες είναι, σύμφωνα με την Πανελλήνια Ομοσπονδία Τριτέκνων, το γεγονός ότι στην Ελλάδα το επίδομα που χορηγεί το κράτος για κάθε παιδί ανέρχεται σε 70,44 ευρώ, όταν στο Βέλγιο το αντίστοιχο ποσό φτάνει τα 840 ευρώ και στη Μεγάλη Βρετανία τα 1236.